Πάμε εδώ στον κύριο Δουδονή από το Πασόκ, τον βουλευτή του Πασόκ, βουλευτή επικρατεία του Πασόκ. Κύριο Δουδονή, ψάχνουν και στο Πασόκ να αποκωδικοποιήσουν τα αποτελέσματα ναι, και να, τα να δουν και τι επόμενε κινήσει. Αποκωδικοποίησατε, κύριε Δουδονή. Εντάξει, δεν αποκωδικοποιούνται και τόσο εύκολα. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα αυτό. Mm. <laughs> Πρέπει να δούμε και τα, τον exit poll, τα ποιοτικά. Α πούμε, εγώ είδα κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο, ότι στο κέντρο ήμασταν πρώτοι ε, σύμφωνα με το exit poll. Έτσι. Στο, στο, στο πολιτικό κέντρο στους, κέντρο, κέντρο τη Αθήνα. Ναι, στο... ναι, όχι, όχι. <laughs> στο... Στο... Επειδή το είπατε στο κέντρο, ήσασταν πρώτοι. Η, η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο, εδώ, δηλαδή στην Αθήνα, και μια και αναφερθήκατε, το Πασόκ είναι τέταρτο. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ε, από την άλλη μεριά προ προβληματισμό, ότι στο, ε, στο Λεκανοπαίδιο και στην ε, Θεσσαλονίκη έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει μια συμμετρία. Στην περιφέρεια είμαστε πλην Αθήνα Θεσσαλονίκη, δηλαδή είμαστε μια μονάδα πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είμαστε πολύ χαμηλά. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Έτσι. Ναι. Ε, και πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δηλαδή, εμεί πούμε είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε δεύτεροι για να φτιάξουμε μια δημοκρατική παράταξη. Ε, δεν σα έδωσε τη δεύτερη θέση ο ελληνικό λαό. Δηλαδή. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι η φύση του αποτελέσματο είναι τέτοια που μπορούμε να εξακολουθήσουμε το σκοπό αυτό. Παρά το γεγονό ότι πράγματι βγήκαμε δεύτερη. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκη έχασε 13 μονάδε και έχασε τι μισέ του ψήφου. Είχε 2 εκατομμύρια, έχει 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο έχασε. Mm -hmm. Και προ την αποχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω το 15% έστω και mm -hmm. και η απόσταση δική μα είναι πολύ κοντά στο 12,8%. Άρα παραμένει ο σκοπό. Η κυβέρνηση έχει πληγωθεί πολύ. Δηλαδή, Δεν δε, δε φαίνεται και δυναμική. και, και, δυναμική και, δυναμική δυναμική και δυναμική Πρέπει να την αναπτύξουμε. Αυτό λέω. Δηλαδή πρέπει mm -hmm. να δημιουργήσουμε μια ε τέτοια δυναμική. Ποιο έχει γι' αυτό το αποτέλεσμα. Έχει ευθύνη ηγεσία, έχει ευθύνη ο ίδιο ο κύριο Ανδρουλάκη. Θα συζητηθεί θέμα ε, ηγεσία, θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη, θέμα για τι κινήσει αυτέ, είτε στα όργανα, είτε. Κοίταξτε, ε, εγώ είμαι πάρα πολύ σαφή σε αυτό που λέω. Νομίζω Λάτε. ότι μια συζήτηση περί προσώπων αποπροσανατολίζει από το σκοπό. Ε, Προφανώ όταν ένα κόμμα ανεβαίνει, έστω και αυτό το 1%, ε, παρέλκει μια συζήτηση περί ηγεσίας. Αλλά από εκεί πέρα. Έχουμε έναν συγκεκριμένο σκοπό τον οποίο πρέπει να επιτελέσουμε. Δηλαδή αυτό το 12,8 πρέπει να προσθεθεί και να πολλαπλασιαστεί με μια άλλη δυναμική που είναι η δυναμική μιας μια προτεραιτικής παράδοξης. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Ο στόχος του Πασόκ δεν ήταν να αυξήσει τα ποσοστά του. Mm -hmm. Ή δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτο στόχο. Ο πρώτο στόχο του Πασόκου, όπω ακούσαμε διαστόματο του κύριου Ανδρουλάκη, ήταν να είναι δεύτερο κόμμα. Εγώ έχω πει. Θέλω να πω ότι καλά το, λέτε. Ότι, εκεί, εκεί καθόμουν. Τα ποσοστά, αλλά... Εκεί καθόμουν. Ότι ο κομματικό στόχο είναι η αύξηση των ποσοστών, ο κοινωνικά και εθνικά σημαντικό είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Έτσι. Mm. Το είπα για κάποιο λόγο. Γιατί πίστευα πιστεύ, πιστεύ, και πιστεύω, δεδομένου του αποτελέσματο. Γιατί εγώ δεν είχα φτιάξει. Πιστεύετε μυαλό μου, ότι, 100, ότι η Νέα στα, Δημοκρατία στα, θα είναι στο 28% και το δεύτερο κόμμα θα είναι στο 14%. Θα τεθεί θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν το πιστεύω. θεωρώ ότι... Δηλαδή αυτό που είπε η κυρία Γιανακοπούλου δεν θεωρείται ότι θα υπάρχει κάποια κίνηση. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε για το ζήτημα αυτό. Ε, άποψή μου είναι ότι οποιαδήποτε ζήτηση περί προσώπων, ναι. ε, και θολώνει την ουσία που είναι η συζήτηση περί του τι πρέπει να κάνουμε τώρα γιατί υπάρχει πάρα πολλή κόσμο. Μα το ίδιο συζητάγατε και πριν τι εκλογέ. Τι πρέπει να κάνετε για να αυξήσετε τα πρι, ποσοστά. Πριν εκ... Όχι, δεν μιλάω για την αύξηση των ποσοστών για αυτή δύο. τη στιγμή. Ναι. Μιλάω για κάτι διαφορετικό. Γιατί η εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά. Ναι, ναι. Μιλάω για να συγκροτηθεί μια δημοκρατική προοδευτική η συγκ... παράταξη. Η δημοκρατική παράταξη θα συγκροτηθεί με τη νέα αριστερά. Ισχύει το γεγονό ότι είστε σε συζητήσει να ενοποιηθούν οι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Αυτό λέτε για ένα δημοσίευμα σήμερα. Ναι, ναι, στην ε, Απογευματινή. Ναι, κοιτάξτε, ε, εγώ μιλάω για κάτι ναι. πολύ ευρύτερο και αυτό το ευρύτερο έχει να κάνει ε, το ευρύτερο με ευρύτερο πρόσωπα, πρέπει να γίνει μια αρχή, με, 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 με πολίτες, με προσωπικότητες, με ανθρώπους του ευρύτερου χώρου. Πόσες προσωπικότητες ε, έχει πια η χώρα εγώ, δηλαδή, ο κ. Πέραν, πέραν η, χώρα, η χώρα δεν πάσχει ο... προσωπικοτήτων, ο... ε, ε, πάσχει, ε, πάσχει ε. δεύτερου πόλου. Η χώρα πάσχει από να εμφανιστεί κάποιο κόμμα και ένα αρχηγό, γιατί μπορεί να λέτε ότι παρέλκει η συζήτηση για τα πρόσωπα, αλλά οι αρχηγοί εμπνέουν στη χώρα που ζούμε. Δηλαδή, τον αρχηγό ακολουθούν οι περισσότεροι ψηφοφόροι, που θα πείσει του ψηφοφόρου να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη γραμμή και ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα θα σα πάω στην, στο Max Weber. Ξέρετε, αυτή είναι μια έννοια χαρίσματο ε, από, από πάνω προ τα κάτω. Νομίζω ότι. Ε, αυτό που λέει η χαρισματική, χαρισματική πολιτική, με ήττα. Αυτό ε, είναι παρελθούσα εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρέπει να ασχοληθούμε με το πώ συγκροτούμε μια τέτοια παράταξη. Ιδεολογικά, εδώ χρειάζονται δύο πράγματα. Μιλήσαμε mm. για το προ τα αριστερά. Mm. Χρειάζεται και προ το κέντρο. Έτσι, Μην το ξεχνάμε το κέντρο. Σα λέω, οι πολίτε μα βγάλανε πρώτου στο κέντρο. Πρώτου. Απάντηση. Το... Δεν... Τι... Ξέρετε τι έγινε όμω. Δεν ήρθαν πολύ κεντρό οι πολίτε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Άσο περισσότεροι έρχονταν. στην αποχή, το, το είδαμε αυτό. Γι' αυτό είπε, και ανέβηκε η ακροδεξιά, παιδιά. Μην νομίζετε ότι η ακροδεξιά ανέβηκε γιατί ξαφνικά οι Έλληνε γίνανε ακροδεξιοί. Πήγαν η ακροδεξία να ψηφίσουν. Υπάρχει άλλη ανάγνωση. Αν ήθελαν να κεντρώει να πάνε να ψηφίσουν Πασόκ, θα πήγαιναν. Ο, 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 ή οτιδήποτε. Η Νέα Δημοκρατία, Κασελάκη, οτιδήποτε. Ή οτιδήποτε. Σε φορέα, σε αυτήν την κίνηση την οποία λέτε, θα ξεκινήσετε με τη νέα αριστερά και ήθελα να σα ρωτήσω. Με τον κύριο Κασελάκη συζητά το Πασόκ. Συζητά ο κύριο Ανδρουλάκη μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ το είπα και τη βραδιά των εκλογών, σα το λέω και τώρα. Για, με τον κύριο Κασελάκη, έχω την εξή ένσταση που καταρχά νομίζω ότι είναι βασική. Ε, ο κύριο Κασελάκη έχει μιλήσει με πολύ άσχημο τρόπο για τον πρόεδρο του Πασόκ, λέγοντά τον και πολύ άδικο. Αν θέλετε την άποψή μου, ε, Παρέλκουν τα πρόσωπα. Εκβιάζω. Ε, Παρέλκουν τα πρόσωπα. Τα έχω απαντήσει. Αυτό λέω. Οπότε. Ψωμί και αλάτι, πώ το λένε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένα πλαίσια και τρόποι με του οποίου μπορούμε να πολιτευόμαστε. Αυτό ήταν unfair. Ε, τώρα, ξαναλέω, η ουσία πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Άρα, χωράει σε αυτή τη συζήτηση ο Κασελάκης. Νομίζω ότι αυτό το γεγονό ναι. είναι, είναι πολύ προβληματικό. Είναι, μάτως... Εγώ δεν το βλέπω ναι. μόνο ω γεγονό, δεν το ναι. παίρνω όλα προσωπικά. Ναι, ναι. Το βλέπω ω ως ένδειξη. Ως ναι. ένδειξη. Να, Αλλά... Για, για ναι. να κλείσουμε, κύριε Δουδονή, εδώ υπήρχε μια χρυσή ευκαιρία προφανώ και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΠ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 μονάδε σε σχέση με τι προηγούμενε εκλογέ και δεν κατάφεραν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ να πετύχουν τους στόχους τους. Ε, οπότε κάτι φταίει. Δηλαδή είναι αυταπόδεικτο ότι κάτι φταίει. Δεν ξέρω αν φταίει η πολιτική. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει η πολιτική. Και θεωρώ ότι στην παρούσα φάση παίζουν πολύ μεγάλη σημασία τα πρόσωπα, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και προφανώς αφήνεται ευκαιρίες να χάνονται. Μέχρι πότε. Αυτό αναρωτιέται ένα κεντρός, ας πούμε, ψηφοφόρος. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι το deadline το οποίο έχουμε είναι οι επόμενε Εθνικέ Εκλογέ. Αλλά μέχρι Μάλιστα. εκεί πρέπει να εμφανιστούμε. Θα σα χρησιμοποιήσω μια αναστάσιμη ορολογία, ενετέρα μορφή. Πρέπει να εμφανιστούμε ενετέρα μορφή. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και να πλατείνουμε. Όχι να μπαίνουμε σε μια εσωστρεφή συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία, η δική μου άποψη που σα την καταθέτω σήμερα ω λοιπόν. βουλευτή. Λοιπόν. Και... Αρκεί να μην πλατείνετε σε κιλά. Αυτό, αυτό, ξέρετε, ιδίω το καλοκαίρι δείτε. είναι επικίνδυνο. Ε, γι' αυτό το λέω. <laughs> Γεια σα, κύριε <laughs> Δουδονή, ε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά.